Από, το, από τη μεταμόρφωση σε ένα άλλο πλημμυρισμένο χωριό, στον κάμπο του Παλαμά, στην Αστρίτσα. Εκεί κατάφερε να φτάσει, κατάφερε να φτάσει σε, ε, ε, ευλαμπία ρεύη. ήσουν νωρί το πρωί στο Ερμίτσι, ένα άλλο πλημμυρισμένο χωριό, εκεί όπου μέτρησα 12-13 ισοπεδωμένα σπίτια. Με το Σπύρο Χαριτάτο στην εκπομπή τώρα μαζί μεταδίδατε τι εικόνε και θα σα δούμε και αύριο από τι 6 το πρωί να μα μεταδίδετε αυτέ τι εικόνε. Ποια είναι τώρα η κατάσταση στην Αστρίτσα. Πρέπει να πω ότι ακόμα είμαι συγκλονισμένο από τη μαρτυρία νωρίτερα τη γυναίκα μέκας που είχε δίπλα σου, τη μητέρα που ήταν 20 ώρε ανεβασμένοι, 8 άνθρωποι, τα παιδιά του, στον μπάγκο τη κουζίνα. Ανέβαινε το νερό στο ταβάνι και φοβόντουσαν ότι θα πεθάνουν και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και Νίκο, αυτό θα κάνουμε και αύριο με το Σπύρο Χαρετάτο. Μέσα από το Open και την εκπομπή τώρα μαζί θα δίνουμε την εικόνα σε χωριά που δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Τώρα είμαστε, όπω είπε στην Αστρίτσα, εδώ έχουν χαθεί δύο ανθρώπινε ζωέ. Θέλω να σα δείξω πίσω μου, βλέπετε την εκκλησία τη Παναγία τη Κοινήσεω τη Θεοτόκου. Δεν μπορεί να πάει κανεί. Μέσα δεν έχουν καταφέρει να πάνε. Υπάρχουν τεράστιε καταστραφέ. Για να καταλάβετε, σε λίγο θα δούμε και ένα σπίτι που έχει ισοπεδωθεί. Ένα ακόμη σπίτι που καταγράφουμε ότι έχει πέσει. Κοιτάξτε που έφτασε σε αυτό το καφενείο το ύψος του νερού. Είναι εδώ και ο άνθρωπος ο ιδιοκτήτης, βλέπει από μακριά την περιουσία του. Δεν ξέρω αν Νίκο μπορούμε να προσεγγίσουμε προς το τζάμι. Αν δείτε μέσα την εικόνα είναι από αποκαρδιωτική. Αναποδογυρισμένα τα πάντα όλα. Οι καρέκλες στα τραπέζια. Λάσπη παντού. Τόνι λάσπη. Ναι. Εδώ λοιπόν δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Στα αριστερά μου είναι... Ε, η κεντρική οδός που συνδέει την Καρδίτσα και τη Λάρισα και όλα αυτά τα χωριά του Παλαμά μεταξύ τους είναι ε, διπλής κυκλοφορίας ο δρόμος και μάλιστα με δύο για την κάθε πλευρά. Αυτό εδώ είναι ένα κατεστραμμένο σπίτι. Έχει ισοπεδωθεί. Μα περιμένουν οι άνθρωποι μέσα γιατί θέλουν να μας περιγράψουν oh. όλα όσα βίωσαν. Κοιτάξτε, παιδιά, τι έχει γίνει. Μέχρι και χθε, κυριολεκτό, αυτό το σπίτι ήταν κατοικίσιμο. Θα να γίνει σεισμός. Αυτό το σπίτι είχε ακριβώ του κόπου μια ζωή ήρθε και τα παρέσυραν όλα αυτοί οι χήμαροι που έχουμε μαυρίσει οι καρδιέ μα και οι ψυχέ μα με αυτέ τι εικόνε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Εσεί και εσεί είστε σε πολύ κακή κατάσταση. Νίκο, και εδώ αυτό το σπίτι είναι όλα κατεστραμμένα. Το το ίδιο και το καφενείο μου, ναι. η περιουσία μα, τα σπίτια μα. Δύο μέτρα νερό ανοίξαμε το μεσημέρι, τα σπίτια μπήκαμε μέσα. Ναι. Βιβλικ, βιβλική καταστροφή κυριολεκτικά. Ήσασταν εδώ και φύγατε. Πήγατε στην άλλη εκκλησία. Yeah, Εκεί σώθηκαν οι περισσότεροι κάτοικοι. Γιατί ξαναλέω, στο χωριό Αστρίτσα είναι δύο από τα συνολικά δέκα θύματα. Και ευχόμαστε να μην αυξηθεί αυτό ο αριθμό. Εδώ χάθηκαν δύο ηλικιωμένε. Δεν κατάφεραν οι καημένε να μπορέσουν να, να βγουν. Όταν Ήρθα να βγάλω το γιο μου. Ναι. τον είχα εδώ πάνω. Το νερό με πήγαινε έτσι. Όταν έφτασα εδώ στην τροφή για να τον πάω στην παλιά την εκκλησία, υπάρχει χύμαρο ε, με νερά. Και έλεγα να μην φύγει το παιδί μου μέσα, γιατί θα το χάσω. Δεν πρόκειται να το βρω. Μα πήγαινε το νερό, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Βιβλική καταστροφή. Εδώ μείνανε άνθρωποι πριν πέντε μέρε, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει και, δηλαδή, και, δηλαδή, τίποτα, και δηλαδή, δηλαδή. Τίποτα, ναι. λάτ. Λάτ. οι, οι μαρτυρίε όλε είναι συγκλονιστικέ που καταγράφουμε, διότι εδώ εμεί προσπαθήσαμε και χθε να πάμε. Ε, και δεν, δεν μπορούσαμε, Νίκο, από πέντε σημεία διαφορετικά. Είχα και δικό μου άνθρωπο, βατραχά άνθρωπο, πηγή μου. Προσπαθούσε άνθρωπο. ο άνθρωπο να μου δώσει κατευθυντήριε γραμμέ. Όπα, εδώ τα νερά είναι αρκετά βαθιά, παιδιά. Προσέξτε, προσέξτε λίγο. Να δείτε εδώ την εικόνα. Ε, έχει καλή, έχει καλή, Νίκο, πρόσεχε. Έχει καλή, πια στο χέρι μου. Ωραία, έλα, πια στο χέρι μου. Ωραία, σε κρατάω. Πάμε ευθεία, είμαστε καλά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, ο Νίκο, κυρίε και κύριοι. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Είναι η κόπη μια ζωή, είναι η περιουσία σα. Εσεί έχετε έρθει εδώ να βοηθήσετε τον πατέρα σα, το πατρικό σα σπίτι. Εδώ είναι το σπίτι μου, εμένα. Κοιτάξτε, βλέπετε μέχρι που έχει πάρει νερό. Δεν εγώ σου πω πολλά. μιλάνε. Αν δείτε και μέσα. Πάμε, πάμε, πάμε. Θα πάμε, μέχρι ένα σημείο να δείτε, γιατί μετά δεν γίνεται να πάτε. Προσέξτε πολύ, Νίκο. Εδώ γλιστράει, έχει πλακάκια. Προσέξτε λίγο. Ο Νίκο Ομήρα μα δίνει την εικόνα και ο Αντώνη. Ε, ο από το πρωί εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση. Ευλαμπία, μην μπείτε άλλο μέσα γιατί χάνετε η εικόνα, χάνετε η σύνδεση. Είναι, αν μπορείτε να ξαναβγείτε έξω γιατί χάνουμε τη σύνδεση. Νίκο, οι άνθρωποι εδώ έχουν βιώσει πολιτικέ αλληλικέ Κοιτάξτε λίγο. Έχω μετρήσει τέσσερα σκαλιά. Θέλω να το δείξω το μου. Ένα συντάξει είμαι και νομίζω ότι είναι ακριβώ το ύψο μου. Νομίζω ότι είναι ακριβώ το ύψο μου. Και είναι τα τέσσερα σκαλιά εδώ μπροστά. Φαντάζεστε, πέρασε τα δύο μέτρα το νερό. Το σπίτι έχει γκρεμιστεί, έχει ισοπεδωθεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, τίποτα. Όσοι κανένα πρόβλημα. Πώ Ο... έχουν μείνει πίσω τώρα στη Θέλει πολύ προσοχή. Πόσοι έχουν μείνει πίσω, Στην ακόμα. Αστρίτσα, οι μόνιμοι κάτοικοι και να με διορθώσει. Μισό λεπτό, Νίκο. Νίκο, δώσε μου το χέρι σου. Θα πάμε μαζί. Είναι νομίζω περίπου 40 κάτοικοι μόνιμοι στην Αστρίτσα. Είναι, είναι... Λοιπόν, δώστε εδώ. εδώ. Προσέξτε, Ευναμπία. Από το πρωί καταγράφουμε αυτέ τι εικόνε, αλλά σαν αυτά εδώ που καταγράφουμε δεν υπάρχουν. Είμαστε καλά. Είναι μέσα στον Αστράγαλο το νερό εδώ. Προχωράμε γιατί από του 40 πόσοι ο, ο πατέρας είναι που οικογένειας ακόμα να μα μιλήσει. μένουν εκεί, στο πλημμυρισμένο χωριό. Υπάρχει ένα καταλύσει. καφενείο λίγο πιο πάνω ναι. που είναι η δεύτερη εκκλησία και έχουν βρει καταφύγιο. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, του έχουν καταστραφεί όλα τα εργαλεία. Αυτό εδώ ήταν Παράθυρο. Παράθυρο. Δεν ξέρετε, δεν είναι δικό σα το παράθυρο. Νίκο, πρόσεχε Και... πολύ, σε παρακαλώ. Πιάσε δηλαδή, το χέρι. Πώ ζουν εκεί μέσα αυτοί οι άνθρωποι χωρί ρεύμα. Τώρα θα ανοιχτώσει σε μια ώρα. Χωρί ε, φάρμακα. Ε, χωρί φάρμακα. Πώ ζουν δεν αυτοί οι έχουν φαγητό. Πώς Προσπαθούν πώς να δουν αν σώζεται. Αν... Δηλαδή, πώς... Καταρχά, πώς... 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 περιμένουν να πέσει ο ήλιος για να φύγουν. Πώ να ζούμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να είναι, είναι δύσκολη η σύνδεση. Καταλαβαίνετε πόσο αντίξωε είναι οι συνθήκε.